Σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής θα κινεί τη Λάρισα την ερχόμενη εβδομάδα. Η έκτη χορευτική συνάντηση πολιτισμών ανοίγει τις πύλες της τη Δευτέρα και θα λάβει χώρα στη Λάρισα, στον Πυργετό, στο Σικούριο και στη Χάλκη, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι συνέλευση τύπου στα γραφεία της περιφέρειας της Αλίας. Πολιτιστικές εκδηλώσεις που φέρουν κοντά και διεθνείς ομάδες από το Μεξικό και την Ουρουγουάη φέτος, φέρνουν κοντά τον πολιτισμό των χωρών του Μεξικού, της Ουρουγουάης, με τον πολιτισμό της χώρας μας, με τον πολιτισμό της Θεσσαλίας. Ο πολιτισμός είναι η παγκόσμια γλώσσα, γι' αυτό και εμείς στην περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε ένα με την κοινωνία, ένα με τον πολιτισμό. Στηρίζουμε τον πολιτισμό με έργα, έργα ουσίας που αναδεικνύουν την ιστορία του τόπου μας, αλλά και με πολλές εκδηλώσεις, με στήριξη των συλλόγων που είναι οι φορείς μέσα στους οποίους διατηρείται η παράδοση, οι αξίες και τα έθιμα του τόπου μας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις δράσεις και τα έργα πολιτισμού, ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Βασίλης Πινακάς. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον πολιτισμό, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις δράσεις πολιτισμού και τα έργα πολιτισμού, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο, αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, αποτελεί την παγκόσμια γλώσσα με την οποία μπορούμε να ενισχύσουμε τη φιλία και την ειρήνη μεταξύ των λαών. Στους τέσσερις άξονες στους οποίους στηρίζεται η έκτη χορευτική συνάντηση πολιτισμών, αναφέρθηκε ο χοροδιδάσκαλος Σωτήρης Χαραβασίλης. Η έκτη χορευτική συνάντηση πολιτισμών και λαών στηρίζεται πάνω σε τέσσερις άξονες. Στον εθελοντισμό, τη συνεργασία, την αποκέντρωση και την πολυπολιτισμικότητα. Συνεργασία, γιατί οι πολιτιστικοί φορείς Χάλκης, Σικουρίου και Πυργετού συνεργάζονται με μεγάλους φορείς, με μεγάλες όπως είναι η περιφέρεια και οι δήμοι Λαρισαίων, Κιλελέρ και Τεμπών, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εθελοντισμό, γιατί όλη η προσπάθεια στηρίζεται ακριβώς στην εθελοντική δράση των διοικητικών, των μελών, των συλλόγων αλλά και των χωριών που φιλοξενούν. Αποκέντρωση, γιατί δεν πραγματοποιείται στο κέντρο το μεγάλο, το οικιστικό της περιοχής, αλλά πάει και στα χωριά. Και πολυπολιτισμικότητα, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε όλα αυτά τα χρόνια χορευτικές ομάδες από διάφορες περιοχές της Ιφιλίου. Στην έκτη χορευτική συνάντηση πολιτισμών θα φιλοξενηθεί η χορευτική ομάδα Aborigen από την Ουρουγουάη που δημιουργήθηκε το 2017, καθώς και η χορευτική ομάδα Μάγια που είναι ένα μεξικάνικο λαϊκό folklor χορευτικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2012. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, ημέρα λήξης του φεστιβάλ.